Ποιος έξω? Ο Πιτσικάλης. Ο Γιάννης ο Καραμανής. Άστοχος. Η Όλγα στο rebound. Έχει τα κότσια, έχει τις δυνάμεις. Ίσως είναι και η νεότερη στο παρκέ από τις δύο ομάδες. Να δούμε εκεί. Ντάκουλης. Βασίλης Ντάκουλης. Καταχειροκροτούμενος. 30-57. Η Όλγα Χατζηνικολάου ξεκίνεται. Ντάκουλη στα πλάγια, αλλά Σούμποντιτς εκτέλεση. Άστοχος. Να τώρα η ομάδα του Κοφινά. Χάνει και την μπάλα για το καλάθι ο Μουτάφης. Σούτε τριών πόντων εκεί για τον Παναγιωτόπουλο. Άστοχο. Σουτ δύο πόντων. Ο Κουμελάς ήταν εκεί για την ομάδα του Κοφινά. Και να μπήκε τώρα ο Περκλής ο Δοκορφίκης. Η Όλγα Χατζηνικολάου. Άστοχη στο τρίποντο. Κουράζονται σιγά σιγά και οι παίχτες. 3:50 για να λήξει η τρίτη περίοδος. Δυσδύνου του Κοφινά. Άστοχος τελείως εκεί πέρα. Ο Γεωργίτσης. Δορκοφίκης. Μόνο της Χατζηνικολάου από την άλλη μεριά. Εκτελεί. 30-59 η διαφορά. Εκτοξεύεται στους 29 πόντους. Για τον Ολυμπιακό. Γεωργίτση λοιπόν τώρα με την μπάλα στο τρίποντο. Η κορυφή της ρακέτας με το νούμερο 18 Μπουμπούκης αστοχή. Αστοχής λοιπόν ο Αντώνης ο Μπουμπούκης. Έχει περάσει και ο Βαγγέλης ο Νιάγκας στην ομάδα. Ηλία, πώς νιώθεις, Ηλία. Ηλία, πες μας πώς νιώθεις. Δίπλα του νιώθω πολύ καλά. Είναι τιμή μου μεγάλη. Ο κόσμος με στηρίζει, ο Ολυμπιακός είναι εδώ, ο Κοφινάς εδώ. Ένα ευχαριστώ σε όλους, τίποτα, αλλά αυτό μόνο. Ευχαριστούμε. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Βασίλη, τέτοιες πρωτοβουλίες ο Ολυμπιακός έχει την υποχρέωση να τις κάνει. Πώς αισθάνεστε? Κοίταξε να δεις. Εμείς μαζευτήκαμε εδώ μια ομάδα παιδιών με χρέος για τον συνάνθρωπό μας. Τον πόνο δεν μπορούμε να τον πάρουμε όλο, αλλά μπορούμε να πάρουμε ένα μέρος από αυτόν. Αγαπάμε τους ανθρώπους μας, θέλουμε να είμαστε εκεί και όσο αντέχουν τα πόδια μας, οφείλουμε να είμαστε παρόν. Και τα παιδιά που λείπουν, συνέχεια στα τηλέφωνα είναι, θα θέλανε πολύ να είναι. Και ο Αργύρης ο Καμπούρης δεν μπόρεσε να έρθει τελευταία στιγμή. Να είστε πάντα καλά και να είμαστε μονιασμένοι και να βοηθάμε ένα στον άλλον. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Βαγγέλης Δέδες, πώς αισθάνεσαι που συμμετείχε στο νέο παιχνίδι? Ήταν πολύ έτσι καλό η διοργάνωση από την πλευρά του Κοφινά. Θέλω να του συγχαρώ ιδιαίτερο στο Φώτη τον Κουμελά και τον Αντώνη τον Καλιμανά. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση για το νησί μας να έρχονται εδώ πέρα άνθρωποι που έχουν δοξάσει γενικά το ελληνικό μπάσκετ και να παίρνουν έτσι μια γεύση νεότερη που δεν τους ήξεραν να μαθαίνουν. Εγώ χάρηκα από την πλευρά μου γιατί ήταν στην ομάδα του Ολυμπιακού δύο παλιοί μου συμπαίχτες στην εθνική ομάδα, ο Βασίλης ο Ντάκουλας και ο Χρήστος ο Μαργέλης, που είχα να τους δω πάνω από 30 χρόνια. Και ήταν έτσι ιδιαίτερα συγκινητικές οι στιγμές. Πολύ μεγάλη έτσι εμπειρία. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Να είστε καλά. Όλγα, τι σημαίνει να συμμετέχεις σε αυτόν τον αγώνα? Χάρηκα πάρα πολύ, το ευχαριστήθηκα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να παίζω με αυτά τα ονόματα, με αυτούς τους παίχτες. Χάρηκα πολύ για το σκοπό που έγινε, για τον Ηλία. Ελπίζω να γίνονται γενικά τέτοια παιχνίδια, να βοηθάνε να έρχεται και η επαρχία να βλέπει παίχτες οι οποίοι γράψαν τη δική τους ιστορία. Το χάρηκα πάρα πολύ. Σου κάνανε και αρκετά φάουλ από ό,τι είδαμε οι άντρες. Είδες, εσύ προσέξανε.
Ήταν οι gentlemen όλοι μαζί μου, δεν έχω παράπονο. Ευχαριστούμε. Και εγώ, να είστε καλά. Και ο πρωτομάστορας εδώ της αναμέτρησης σήμερα, ο Φώτης ο Κούμελας.